Άγγελοι Κυρίου είχαν συγκεντρωθεί εδώ, παιδί μου. Κάποιο πρωινό, ο Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός, καθισμένος σε μία γωνιά, άκουγε το πνευματικό του παιδί τον Επιφάνιο, που διάβαζε ένα λόγο του Μεγάλου Βασιλείου. Όση ώρα διαρκούσε η ανάγνωση, ξεχυνόταν μία ευωδία σαν από πολύτιμα αρώματα. Όταν τελείωσε η ανάγνωση, χάθηκε και η ευωδία. Έκπληκτος ο Επιφάνιος στράφηκε προς τον Όσιο. «Εξήγησε μου, σε παρακαλώ, τι ευωδία ήταν αυτή?» Και ο Όσιος, επειδή είχε δει αυτόν που σκορπούσε την ευωδία, αποκρίθηκε. «Άγγελοι Κυρίου είχαν συγκεντρωθεί εδώ, παιδί μου. Ένας μάλιστα θέλοντας να τιμήσει τα λόγια του Αγίου Πνεύματος, θύμιαζε γύρω μας χαρούμενος». Η έκπληξη και η απορία του Επιφανίου κορυφώθηκαν. Ο Όσιος λοιπόν συνέχισε πιο αναλυτικά. Σε τρεις περιπτώσεις οι άγγελοι θυμιάζουν και μυρώνουν τους εκλεκτούς του Θεού. Πρώτον, όταν διαβάζουν τα ιερά βιβλία, οπότε τους κυκλώνουν για να ακουστούν και αυτοί. Δεύτερον, όταν προσεύχονται και συναμιλούν με το Θεό, οπότε συμπροσεύχονται και εκείνοι με πόθο. Τρίτον, όταν υπομένουν για την αγάπη του Θεού κόπο, πόνο και τιμωρίες, οπότε τους μυρώνουν και τους παρακινούν στον αγώνα της ευσέβειας. Για την τελευταία περίπτωση θα σου πω την ακόλουθη ιστορία. Κάποτε ο παραβάτης Ιουλιανός, ξεκινώντας να πολεμήσει τους Πέρσες, κατέβηκε στη Δάφνη, προάστιο της Αντιόχειας, και να θυσιάσει στον Θεό Απόλλωνα. Ήθελε να πάρει χρησμό για την έκβαση του πολέμου. Ο δαίμονας όμως που κατοικούσε στο άγαλμα δεν μπορούσε να δώσει χρησμό, γιατί βρισκόταν εκεί τα λείψανα του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα και των Τριών Νηπίων. Ο παραβάτης διέταξε τους αντιοχείς να τα μετακομίσουν άφοβα. Τότε εκείνοι σήκωσαν την σωρό των Αγίων και βάτησαν ψάλλοντας «Εσχυνθήτω εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών». Όταν όμως τ' άκουσε αυτό ο βασιλιάς, διέταξε οργισμένος να συλλάβουν όσους ακολουθούσαν τη λιτανία. Ανάμεσά τους συνέλαβαν και έναν έφηβο 15 χρονών που λεγόταν Θεόδωρος. Τον παρουσίασαν στο βασιλιά και εκείνος πρόσταξε να τον κρεμάσουν σε ένα ξύλο και να του ξεσκίσουν τις σάρκες. Εκείνος κρεμασμένος υπέφερε πολλά βασανιστήρια. Όταν βράδιασε, τον κατέβασαν και τον έριξαν στη φυλακή. Έμεινε εκεί μερικές μέρες, μέχρι που έλαβαν την είδηση πως ο βασιλιάς σκοτώθηκε στον πόλεμο. Τότε ελευθερώθηκε ο Θεόδωρος και γύρισε στο σπίτι του. «Αγαπημένα μας Θεόδωρε», τον ρωτούσαν εκεί οι συγγενείς και φίλοι, «τι ένιωθες όταν σε ξέσχιζαν κρεμασμένο στο ξύλο?» Εκείνος τους αποκρίθηκε. «Στην αρχή υπέφερα με δυσκολία τον πόνο. Ύστερα όμως παρουσιάστηκαν μπροστά μου 4 νέοι με όμορφα πρόσωπα και κατάλευκες στολές. Ο ένας κρατούσε μία λεκάνια στραφτερή, ο άλλος χρυσό μυροδοχείο με μύρο σαν ροδέλαιο. Οι άλλοι δύο κρατούσαν λευκά σεντόνια διπλωμένα στα 4. Ο ένας άδειαζε το μύρο στη λεκάνη και καθώς εκείνο εξατμιζόταν, ένιωθα σε κάθε εισπνοή να σκορπίζεται η ευωδία του σ' όλα τα μέλη μου και να εξουδετερώνει τους φρικτούς πόνους. Ύστερα ο ένας έβρεχε το πανί στη λεκάνη και το βάζε στο πρόσωπό μου πολλή ώρα, ώστε με την ειδονή εκείνη να ξεχνάω τους πόνους. Όταν το έπαιρνε ο πρώτος, ήταν ο άλλος έτοιμος και έβαζε το δικό του. Αυτό συνεχιζόταν μέχρι που με κατέβασαν οι δήμοι από το ξύλο. Τότε όμως έφυγαν οι άγγελοι από κοντά μου και λυπήθηκα, γιατί στερήθηκα εκείνη τη γλυκύτατη ειδονή. Ήθελα να βασανιζόμουν ακόμη. Αυτά κάνουν οι Άγιοι Άγγελοι του Χριστού, όταν ο άνθρωπος δείξει ότι θα υπομένει για χάρη του τα πάντα και τα βασανιστήρια και τον θάνατο ακόμα. Τότε έρχεται η χάρη του Χριστού με τους αγγέλους και σκεπάζει τον άνθρωπο, γιατί βλέπει την προαίρεση. Όμως ξέρει ότι ο άνθρωπος δεν έχει τη δύναμη να τα αντέξει όλα αυτά. Γι' αυτό.